Συνέλευση δράσης εργαζομένων οδηγών δικύκλου, συνδικάτων πιστητισμού, τουρισμού, ξενοδοχείων Αττικής. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, σήμερα γιορτάζουμε, καταρτούμε, προχωράμε. Εδώ και μια εβδομάδα τα μάτια εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη είναι στραμμένα πάνω μας. Με μαζικές απαργιακές κινητοποιήσεις κερδίσαμε μια ακόμα νίκη και ενώσαμε όλους όσοι εδώ και δεκαετίες υποκύπτουν στο φόβο της ανεργίας και τον εκβιασμό της ανασφάλισης εργασίας με μισά ή καθόλου δικαιώματα. Η ΦΟΥΤ μπορεί να προχώρησε σε μια πρώτη δέσμευση αναδίπλωση, ωστόσο δεν ικανοποίησε συνολικά τα αιτήματα των εργαζομένων. Πρώτον, πώς θα είναι η επόμενη μέρα στην ΦΟΥΤ. Μετά τη μεγαλειώδη στάση εργασίας και την απόφαση των απεργών για κλιμάκωση με 24-ωρη απεργία, σήμερα Παρασκευή, η ΦΟΥΤ ανακοίνωσε πως θα προσλάβει τους 2.016 διανομής με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και θα αναθεωρήσει το καθεστώς της αυθαίρετης αξιολόγησης. Θεωρούμε πως η συγκεκριμένη ανακοίνωση αποτελεί μια πρώτη δέσμευση, αλλά όχι πλήρη και ξεκάθαρη απάντηση στα αιτήματα των απεργιών μας. Έτσι, Α, δεν αναφέρει σε ποιο καθεστώς θα προσλαμβάνει τους νέους εργαζόμενους της, ως freelancer ή με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Β, με ποια κριτήρια θα αντικαταστήσει τις αυθαίρετες και παράνομες αξιολογήσεις που υιοθετεί ως κριτήριο απόλυσης. Γ, θα δοθεί τέλος στην ηθική και ψυχολογική παρενόχληση που θέτει σε κίνδυνο την εργασία μας και διαταράσσει το εργασιακό κλίμα. Επίσης, να σημειώσουμε πως εκκρεμούν μια σειρά από ζητήματα που έχουν αναλυθεί από τα σωματεία μας και βρίσκονται στο νου και την καρδιά των συναδέλφων. Δηλαδή, παροχή εταιρικού κινητού, δημιουργία χώρων στέγασης για τους διανομείς, απόδοση ταμείου, ορθολογική οριοθέτηση των ζωνών. Ταυτόχρονα, εξακολουθούμε όσο ποτέ να υπογραμμίζουμε την πάγια θέση μας ότι freelance εργασία υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία. Σήμερα κατεβαίνουμε στον δρόμο γιατί ο νόμος του Κατζηδάκη είναι ακόμα εδώ και η πάλη εναντίον του συνεχίζεται. Ο νόμος Κατζηδάκη σημαίνει απελευθέρωση των απολύσεων, διεύρυνση των κρίσεων ζωνών που προωθούν τη freelance εργασία, δήθεν αυταπασχόληση, προσπάθεια να απαγορευτούν οι απεργίες, υποβάθμιση μέχρι και κατάργηση του ΣΕΠΕ, υπερορίες που σχεδόν καταργούνται ή γίνονται ακόμα το φθηνές, χτύπημα των σωματείων και των πάγιων συνδικαλιστικών ελευθεριών, των οποίων ο κρίσιμος ρόλος αποδείχτηκε τις τελευταίες μέρες περίτρανα. Κατάργηση της κυριακάτικης αργίας σχεδόν για το σύνολο του κόσμου της εργασίας. Τέλος, τα κρίσιμα ζητήματα του επαγγέλματος είναι ακόμα εδώ. Διεκδικούμε βαρέα και ανθυγινά ένσημα για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς δικύκλου, ταχυμεταφορείς courier, ταχυδιανομής delivery και υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών με δίκυκλο. Β. Υποδηλωμένη εργασία οργιάζει και ο νόμος Κατζηδάκη όχι μόνο δεν την περιορίζει, αλλά την γιγαντώνει. Γ. Ο αγώνας για την καθολική εφαρμογή του 46/11/2019 και την υποχρεωτική παροχή εταιρικού οχήματος συνεχίζεται. Ενώ τέλος, τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα στο επάγγελμά μας, όπως είναι γνωστό, βαράνε κόκκινο. Από τον αγώνα δρόμου στον δρόμο του αγώνα. Δεν θα αλλάξουμε επάγγελμα, θα αλλάξουμε το επάγγελμα. Συνάδελφοι, αλληλέγγυοι, η απεργία είναι ακόμα μια στάση στην πορεία που διεξάγουμε με συνέπεια, πείσμα και σταθερότητα για την ικανοποίηση των αναγκών μας και μας αγκαλιάζει όλη η εργατική τάξη. Συνδικάτο επιστητισμού τουρισμού, ξενοδοχείων Αττικής, συνέλευση βάσης εργαζομένων οδηγών δικύκλου. Συνάδελφοι από την Τουρκία φωτογραφίσανε, στείλανε υλικό, στέλνοντας την αλληλεγγύη και δύναμη. Οι συνάδελφοι στην Τουρκία που δουλεύουν στην αντίστοιχη e-food της Τουρκίας, που έχει φυσικά άλλο όνομα, η Delivery Hero εκεί, στείλανε μηνύματα αλληλεγγύης και αγώνα σε εμάς εδώ στους συναδέλφους από την Ελλάδα. Στην κινητική στιγμή που θα μείνει χαραγμένη, δείχνοντας το διεθνιστικό χαρακτήρα της πάλης των εργατών. Είμαι στο Συνδικάτο Επιστητισμού Τουρισμού. Σας ευχαριστώ όλους για αυτό που κάνατε. Το κάνατε για τον καθένα χωριστά από εμάς
και για όλους μαζί. Είμαστε τεράστιοι, είμαστε πολύ μεγάλοι, πρέπει να το καταλάβουν